Αγαπητοί μας φίλοι, φίλοι του Βόλεϊ, καλώς ορίσατε σε ακόμα μια εκπομπή Blockout. Όπως καταλάβατε, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε μια ποδοσφαιρίστρια όπου τα τελευταία 17 χρόνια ανελιπώς βοηθούσε την ανόρθωση. Προηγουμένως όμως ξεκίνησε από το Θόη Αυγόρου, ο λόγος για την Κάλια Βασιλείου, η οποία κρέμασε πρόσφατα τα παπούτσια της. Δεν θα την έχουμε πλέον στα παρκέ, αλλά ίσως την έχουμε κάποτε να σχολιάζει τους αγώνες, βλέποντας τις αγαπημένες της ομάδες. Και ολοκλήρωσε την καριέρα, σε μια πλούσια καριέρα Κάλια, στην ανόρθωση. Γι' αυτό και η ομάδα σε τίμησε πριν από λίγες μέρες, έτσι. Ναι, καταρχάς ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου. Σένα προσωπικά που πάντα είσαι κάπου γύρω για να μιλάς για το βόλεϊ. Ναι, κρέμασα. Είναι, εντάξει, ήταν πολλά τα χρόνια, 27 χρόνια. Τώρα λίγο ανάμειχτα τα συναισθήματα. Έχω πολύ χρόνο που δεν ξέρω τι να τον κάνω. Είναι καλό αυτό, Γαλλία. Πίστεψε με, θα βρεις πώς θα απασχολήσεις τον χρόνο σου. Νιώθω ότι δεν τελειώνει η μέρα. Αλλά εντάξει, προσπαθώ να ασχολούμαι με άλλα πράγματα, να νιώθω δημιουργική. Λοιπόν, δεν θέλω να αισθανθείς άβολα από το ξεκίνημα της εκπομπής, επειδή σήμερα θα κάνουμε έτσι ένα πέρασμα από τον κύκλο της Κάλλιας Βασιλείου στον χώρο της πετόσφαιρας. Πάμε να δώσουμε το πρώτο ρεπορτάζ. Είναι βιογραφικό για την Κάλλια Βασιλείου, για να γνωρίσει και ο κόσμος που δεν την γνωρίζει καλύτερα, ποια υπήρξε Κάλλια Βασιλείου στον χώρο της πετόσφαιρας. Η Κάλλια Βασιλείου εντάχθηκε στον Θόη Αυγόρου σε μικρή ηλικία και η ηγετική της φυσιογνωμία, όπως και τα καλά χαρακτηριστικά της στο παρκέ, μάζεψαν τα βλέμματα των διοικούντων της κυρίας, οι οποίοι ήθελαν την Κάλλια στην ομάδα τους μετά και την επιμονή του μακαριστού Σωτήρη Μιχαήλ. Η Κάλλια, μετά από ένα χρόνο διαβουλεύσεων με τους ανθρώπους του Θόη, μετεγράφηκε στην ανόρθωση του 2006 και έγινε ηγετική μορφή της ομάδας και αρχηγός, κατακτώντας τίτλους αλλά παίζοντας ανελιπώς, φορώντας τη φανέλα με το Φίνικα μέχρι το 2023. Στην ομιλία του κατά την τιμητική της, ο πρόεδρος της πεδοσφαιρικής γυναικείας ομάδας Αδάμος Μοντάνιος έκανε αναφορά στην προσπάθεια άλλων ομάδων να εντάξουν την Κάλλια στο δικό τους ρόστερ. Αυτό πήγε να γίνει μία φορά όταν η ανόρθωση είχε οικονομικά προβλήματα κατά το παρελθόν, όμως η ίδια δεν μπορούσε να αφήσει την αγαπημένη της ανόρθωση, κλείνοντας τα αυτιά σε προτάσεις άλλων ομάδων. Ακόμα και στα νέα δεδομένα του πρωταθλητισμού, η Κάλλια ήταν ρομαντική, μην αφήνοντας την ομάδα της στα δύσκολα. Η πασαδόρος της κυρίας για 17 χρόνια κρέμασε τη φανέλα με το νούμερο 7 στις 3 Οκτωβρίου στο Σωτήριο Αθλητικό Κέντρο και η τιμητική της βραδιά επιβεβαίωσε το σεβασμό των ανθρώπων των δύο σωματείων αλλά και ολόκληρης της πεδοσφαιρικής Κύπρου προς το πρόσωπο της Καλλιάς. Η αρχηγός της ανόρθωσης για πολλά χρόνια αποχωρεί από το βόλεϊ καταξιωμένη, κερδίζοντας 4 πρωταθλήματα, 6 κύπελα, 5 τίτλους Super Cup, αλλά και με πολλά βιώματα από το αγαπημένο της άθλημα που της αφήνουν φιλίες μιας ζωής. Γεμάτη από αποτυχίες, γεμάτη από επιτυχίες η καριέρα της Κάλλιας Βασιλείου. Κάλλια, ένας απολογισμός για όλα αυτά τα χρόνια που βίωσες πολλές στιγμές στον χώρο της πετόσφαιρας. Κάποιες μένουν πιο δυνατά, κάποιες όχι τόσο. Τι κρατάς περισσότερο από το άθλημα? Για μένα το βόλεϊ είναι η μεγάλη μου αγάπη. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι ήταν θυσίες. Ήταν κάτι που αγαπούσα, το έκανα γιατί το αγαπούσα τόσο πολύ, οπότε δεν θεωρώ ότι ήταν θυσίες. Κρατώ τα πάντα, δηλαδή και τις αποτυχίες και τις επιτυχίες. Ναι. Ήταν και μια στάση ζωής να μεταφέρεις περισσότερο του αθλητισμού στην οικογένεια και να αλλάξεις, δηλαδή να κρατάς μια ισορροπία. Εντάξει, ήταν, για μένα το βόλεϊ ήταν... Δεν ήξερα πώς είναι να ζεις χωρίς το βόλεϊ. Δηλαδή, περίμενα την ώρα που το απόγευμα θα είχα προπόνηση, θα πω προπόνηση, όλο το πρόγραμμα ήταν γύρω από την προπόνηση. Και για μένα και για την οικογένειά μου ήταν έτσι. Οπότε, ήταν τρόπος ζωής. Και μεγαλώνοντας, νομίζω μένουν πάρα πολλές στιγμές από τον χώρο. Πολλοί άνθρωποι είδαμε και κατά τη διάρκεια του πρώτου βίντεο έτσι πως... ακόμα δεν θέλω να κυλήσω δάκρυα, Γάλλια, πρόσεξε. Θέλω να είμαστε διάθετοι για να περάσεις έτσι ωραία και να περάσουμε ωραία, για να καταλάβει και ο κόσμος πώς πέρασες, όχι μόνο τα 17 χρόνια που είσαι στην ανόρθωση, αλλά πώς ξεκίνησε όλο αυτό το οδηπορικό της Κάλλιας Βασιλείου στον χώρο της πεντόσφαιρας. Εντάξει, ήταν έτσι... ήταν για να γίνει, νομίζω. Η θεία μου, η Άντρης Ζαχαρίου, αγωνιζόταν στην ομάδα της ανόρθωσης όταν ήμουν ακόμα 5 χρονών. Οπότε πήγαινα, παρακολουθούσα. Ήταν έτσι το πρώτο σκύρτημα, να πούμε. Είπα ότι ναι, θέλω να ξεκινήσω.
Ελέα μου λέει ότι πρέπει να μεγαλώσεις, τότε πρέπει να γίνω 10 χρονών. Τώρα ξεκινούν λίγο πιο νωρίς, ευτυχώς. Περίμενα. Ευτυχώς στο Θόη Αυγόρου είχε ακαδημίες, οπότε εντάχθηκα στις ακαδημίες. Είχα πάντα πολύ καλούς προπονητές και είμαι τυχερή γι' αυτό, νιώθω πάρα πολύ τυχερή. Ξεκίνησε η πορεία, μετά ήταν μόνο βόλεϊ. Και μόνο ανωδική, επειδή μίλησες για κάποιες στιγμές και της τιμητικής, έτσι, και για άνθρωπους που σε βοήθησαν προπονητικά να ανεβάσει τον χαρακτήρα στο γήπεδο. Ναι. Πάμε να δούμε αρχικά στιγμές από την τιμητική εκδήλωση για την Κάλια Βασιλείου στο Σωτήριο. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, όχι μόνο για τις χαρές που μας έδωσε στο βόλεϊμπολ και ήταν αρκετές. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί όταν ανάλαβα την ανόρθωση στα δύσκολα, η Κάλια ήταν στήριγμα μου, είχε έννοια για ολόκληρο το οικοδόμημα της ανόρθωσης και για το ποδόσφαιρο και για ολόκληρο το σωματείο και δεν δίστασε στα δύσκολα να βγει μπροστά σαν αγνή ανορθωσιάτισσα να δώσει τη στήριξη εκεί που έπρεπε. Ήταν η παίκτρια η οποία μπορούσε με τη δική της απόδοση, με το δικό της το πάθος, την αγάπη, όταν εκεί η ομάδα που παράπε, την έπαιρνε στους ώμους της και την ανέβαζε προς την νίκη. I hope you will enjoy this time in the best way. I'm really happy to be the part of your last season. So wish you all best and good luck. She have his leadership. That leadership can bring to the many titles and finally I can say yes, Kalia is champion. Το γεγονός ότι η Κάλια συμμετείχε ως βασικός στελέχος της ομάδας και ως αρχηγός στην πιο επιτυχημένη περίοδο στην ιστορία της με 4 πρωταθλήματα, 6 γήπελα και 5 Super Cup, τα λέει όλα. Κάποιος, κύριος Σωτήρης, άρχισε να βλέπει το μέλλον. Τι άρχισε. Πρέπει να φέρουμε. Πρέπει να φέρουμε την Κάλη. Δική μας η Κάλη. Αύριο μπορεί να καταδεθεί στην Κοπέ μια μεταγραφή. Αθλητή κάτω των 18 ετών. Μελίνα Παύλου. Υπογραμμένη από την Κονής και από την Ανόρθωση. Θα καταδεθεί αύριο στην Ομοσπονδία. Διότι πρέπει να έχουμε μια δυσοικογένεια στην Ανόρθωση. Μερικές στιγμές, εντάξει, μένει πολύ ανόρθωση από την πορεία της Κάλιας Βασιλείου. Τελικά, τι μένει περισσότερο από την... Η ομάδα μου άρει ανόρθωση. Εντάξει, δεν είπα κάτι διαφορετικό. Αυτό βγαίνει από μέσα σου και νομίζω το εξωτερικεύτηκε και στην τιμητική εκδήλωση Κάλια. Ναι. Μια ζωή ανόρθωση, λοιπόν. Μεγάλωσα να είμαι με την ανόρθωση. Νομίζω να πεθάνω να είμαι με την ανόρθωση. Έτσι είναι. Νομίζω ήταν το όνειρό μου να πάω στην ανόρθωση. Όταν ξεκίνησα το βόλεϊ, το όνειρό μου ήταν να πάω στην ανόρθωση. Όταν πιάσα την ανόρθωση, ένιωθα πάρα πολύ ευτυχισμένη. Ένιωθα ότι ήταν ένα όνειρο που πραγματοποιήθηκε. Άρα γιατί να φύγεις. Ναι, όντως. Εν ήθελα ποτέ να φύγω. Ξέρεις, υπήρξαν κάποιες δελεαστικές προτάσεις, όντως. Στην τιμητική σου εκδήλωση έγινε έτσι, άνοιξε έτσι μια κουβέντα ο Αδάμος Μοντάνιος. Ναι. Ποια ήταν η ομάδα που σε προσέγγισε για να πας και τελικά έφυγες από το... Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Γιατί τώρα τέλειωσε η καριέρα, νομίζω πως μπορεί να υποθεί. Ήταν η Άκλαρ Ντακάς. Είχα μια πολύ καλή πρόταση και όντως ήταν η πρώτη φορά που πήγα να συζητήσω με κάποια άλλη ομάδα. Αλλά δεν ένιωθα ότι... Ξέρεις πώς ένιωθα ότι φεύγω από την οικογένειά μου για να πάω κάπου αλλού. Ήταν πολύ παράξενο το συναίσθημα, οπότε τηλεφώνησα στον άντρα μου. Είπα του, δεν ξέρω τι κάνω δάμε, αλλά θέλω να φύγω. Και απλά είπε μου, όπως είσαι, πάμε στο αυτοκίνητο και ένα σπίτι. Ήταν δύσκολο. Παλιότερα ο αρχηγός της Ρώμα, ο Φρανσέσκο Τότι, είπε κάτι ανάλογο. Είπε όταν είχε μια πλούσια πρόταση από τη Ρεάλ,
δεν μπορούσα να αφήσω την οικογένειά μου και να πάω να ζήσω σε σπίτι άλλων. Ναι. Ήταν κάτι ανάλογο, έτσι, να... Ναι, γιατί στην ανόρθωση είχα πάντα τόση πολύ αγάπη. Πραγματικά νιώθω ότι είχα πατέρα, μητέρα, αδερφές. Ήταν δύσκολο. Και για άλλες παίχτριες που ετολμούσαν, ας πούμε, να κάνουν το βήμα, να φύγουν, ξέρω ότι ήταν δύσκολο. Είχαμε έτσι ένα κλίμα, και ελπίζω, εύχομαι να συνεχιστούν το όμορφο κλίμα οικογένειας, που είναι σπάνιο, ειδικά αν έχει πολλές γενέτσες. Εντάξει, εννοείται. Λοιπόν, θεωρείς πως επειδή ήταν οικογενειακό το κλίμα και ήταν και ήδη κοντά στην Καλλιά Βασιλείου, έπαιξε μεγάλο ρόλο και στην επιμονή σου να μείνει στην ομάδα και στις κινήσεις που έκανε η ομάδα, γιατί πολλοί από τους διοικούντες αναταχτά διαστήματα μου είχαν πει πως, ξέρεις, ενημερώναμε την Κάλλια αν θα κάναμε κάποια μεταγραφή, αν κάποιες παίχτριες θα μπορούσαν να σταθούν στην ανόρθωση. Ήσουν σύμβουλος σε αρκετούς από αυτούς για να πάρουν αποφάσεις και ουσιαστικά να υπάρξει αυτό το καλό κλίμα και η χημεία στην ομάδα, έτσι. Προσπαθούσα να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορούσα, είτε αγωνιστικά είτε εξωαγωνιστικά. Όπου χρειαζόταν, όπου ζητήτων η βοήθεια μου, ήμουν πάντα εκεί. Τώρα, εντάξει, ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του, αλλά έτσι είναι. Όταν παίρνεις τόση αγάπη, δεν μπορείς έτσι να κλείσεις την πόρτα ξαφνικά μια μέρα και να φύγεις. Η κατάσταση στην ανόρθωση τώρα, όταν φεύγει η Κάλλια, ένα μεταβατικό στάδιο, μπαίνουν αρκετές μικρές από την Ακαδημία, έρχονται ξένες που προφανώς θα βοηθήσουν, αλλά δεν είναι σταθερή η παρουσία τους για χρόνια στην ομάδα των περισσότερων. Πώς βλέπεις τα νέα δεδομένα της νέας εποχής? Παρακολούθησα την ομάδα. Χάρηκα πάρα πολλά. Εψέσαι συγκεκριμένα που ήταν το με τη Λεμεσό Βολέιμπολ. Νομίζω πάει πάρα πολύ καλά. Ευχή μου είναι να συνεχιστούν οι επιτυχίες από εκεί που έμειναν. Δηλαδή, εγώ ήθελα έτσι έναν τίτλο για να σταματήσω. Δυστυχώς γίνονται όλα όπως τα θέλουμε, αλλά θεωρώ ότι φέτος η ομάδα στήθηκε πάρα πολύ καλά. Οι νεαρές παίχτριες είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Οι ξένες που ήρθαν είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Οπότε θεωρώ ότι θα πάει καλά φέτος. Ήταν να σε ρωτήσω και σε σχέση με τις αντίπαλες ομάδες, γιατί κάποιες ομάδες έχουν ρίξει πάρα πολλά λεφτά, όπως η Ολυμπιάδα Νεάπολης. Είναι εφικτό για μια ομάδα όπως η Ανόρθωση, που προφανώς έχει πολύ χαμηλότερο budget, να χτυπήσει ομάδες όπως η Ολυμπιάδα και ο Απόλλωνας τα τελευταία χρόνια? Εγώ θεωρώ πως ναι. Δείξαμε και τα προηγούμενα χρόνια ότι η Ανόρθωση, ακόμα και με χαμηλό budget, ακόμα και χωρίς full roster, όταν παίζει με δυνατές ομάδες, βγάζει έναν άλλον εαυτό, έναν πάθος πολύ διαφορετικό. Οπότε εγώ θεωρώ ότι ναι, μπορεί να χτυπήσει παιχνίδια που να φαίνονται ότι δύσκολα. Όμως βλέπουμε και τώρα στο πρωτάθλημα ότι η Λεμεσός Βόλεϊμπολ κέρδισε τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας κέρδισε την Ανόρθωση, η Ανόρθωση κέρδισε την Λεμεσό Βόλεϊμπολ πολύ εύκολα ψες. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι... Το φετινό πρωτάθλημα. Λοιπόν, έτσι για να επιστρέψουμε στα της τιμητικής, γιατί έχουμε κρεμότητες από εκεί, πάμε να δούμε το βίντεο με τον άνθρωπο που και η Κάλλια του αφιέρωσε την τιμητική εκδήλωση και ο οποίος την πήρε στην Ανόρθωση, την έφυγε από την μία της οικογένεια για να την μεταφέρει στην άλλη. Αφηγάτω στο τέλος. Για τον λόγο. Απλά να σας πω ότι για μένα τίποτα δεν ήταν το ίδιο μετά. Ήταν πολύ δύσκολο. Κάθε μέρα να έρχομαι εδώ μέσα να με το θωρώ. Γι' αυτό θέλω την απόψη τη βραδιά να την αφιερώσουμε στον κύριο Σωτήρη. Ήθελα να ήταν δάμε όσο τίποτε. Ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα μόλις μου είπαν για την εκδήλωση. Προσπαθούσα μέσα μου να το επεξεργαστώ ότι θα δάμε.
Ξέρω ότι μέσα στον το γήπεδο πολλές φορές ένιωσα τον, πολλές φορές ήξερα ότι μπορεί να ακούσαμε τις μάπες πάνω στον τοίχο και απλά ήταν να ακούσω μια φωνή να πει «Σταματάτε!» ήταν ένας άνθρωπος για... Πολλοί λένε ότι έναν άτομο είναι μια ομάδα, αλλά η ανόρθωση για μένα και τον κύριο Σωτήρης είναι ένα πράγμα. Και αγαπώ τον πολλά και αφιερώνω του το ίδιο απόψη η βραδιά. Οι σημαίες πάντα μένουν ψηλά, Γαλλία, και νομίζω και ο ίδιος ο κύριος Σωτήρης θα είναι περήφανος με την κατάληξη της καριέρας που έκανε η αγαπημένη του Γαλλία Βασιλείου, γιατί σε αγαπούσε πολύ. Και αυτό έλεγαν άπαντες στην ανόρθωση, πως ήσουν σε εισαγωγικά Γιούι. Ένιωθα σαν μια από τις κόρες του. Είχαμε έτσι μια σχέση πολλά ειλικρινή. Δηλαδή, πολλές φορές, άμα έκανα λάθος, ήταν να έρθει να μου το πει. Αλλά γενικά, νομίζω, δεν έτυχε ποτέ να του πω κάτι και να μην προσπαθήσει να το κάνει όσο πιο κοντά σε εκείνο που ήθελα. Ήταν ένας απίστευτος άνθρωπος. Νομίζω, έτσι, αν είχαμε 5 έτσι ανθρώπους στον χώρο του βόλεϊ, νομίζω ήταν ανούλα πιο όμορφα. Πιο αγνά και όμορφα. Ήταν από τους αγνούς ανθρώπους και από τα άτομα που τίμησε γι' αυτό τον λόγο η ανόρθωση. Με το να δώσει το όνομα στο γήπεδο που κάνετε προπονήσεις, στο γήπεδο που παίζετε βόλεϊ, και νομίζω πως πλέον θα είναι περήφανος σίγουρα με τα κορίτσια του και σίγουρα με την Γαλλία Βασιλείου. Του αξίζει. Ήταν κάτι που το λιγότερο που θα μπορούσε η ανόρθωση να κάνει για τον κύριο Σωτήρη. Εν τούτον ότι κάποιοι άνθρωποι που... Στιγματίζουν ομάδες, έτσι. Ναι. Νιώθεις πως ήσουν κι εσύ ένας τέτοιος άνθρωπος, Γαλλία? Μακάρι, αλλά νομίζω ή τόσο. Εντάξει, το μέλλον θα δείξει. Όταν ένας άνθρωπος έχει ή στιγματίζει την παρουσία του σε μια ομάδα με τίτλους και μένει εκεί σε διάρκεια χρόνων, αυτό το καταλαβαίνει και ο κόσμος και γι' αυτό πολλές φορές έχεις αποθεωθεί όχι μόνο από μερικούς ανορθωσιάτες, αλλά περισσότερο από το μεγάλο αίσθημα της κοινής γνώμης. Είναι ωραίο αυτό, έτσι. Είναι. Λαμβάνεις έτσι ωραία μηνύματα από τον κόσμο της ανόρθωσης εκτός γήπεδου? Ναι, ρίψε στο γήπεδο κάποιοι, ξέρεις, από τους μαχητές, ήταν για... Είναι ωραίο να νιώθεις ότι... Εσύ νιώθεις ότι κάνεις τι πρέπει, ενώ... Αλλά ναι, είναι ωραίο να λαμβάνεις το στην αγάπη. Η αγάπη προφανώς έλαβες και από τον χώρο της οικογένειας. Πάμε να δούμε κάποιες τοποθετήσεις της οικογένειας της Γαλλίας Βασιλείου. Η Γαλλία την έχω γνωρίσει από πολύ μικρή. Προέκυψε να είμαστε και συμπαίκτρια σε ένα διάστημα. Ξεχώριζε για το πάθος της, την αγωνιστικότητα της και τη θέληση της να πάντοτε να φτάνει στο μάξιμο των δυνατοτήρων της. Γι' αυτόν και έχει τόσα χρόνια, είναι η αρχηγός της καρδιάς μας, την αγαπούμε, διότι προέτρεπεν και τις άλλες συμπαίκτριες με τον τρόπο της, τους πανηγυρισμούς της, να ανεβάζει την ομάδα στα δύσκολα που μπορεί να προέκυπτε σε κάποια σημεία του παιχνιδιού. Την αγαπώ, την λατρεύω, όπως και ο παπάς μου, που ήταν η αδυναμία του. Πιστεύω ότι απόψε το βράδυ ήταν μαζί μας. Και εκ μέρους της οικογένειας μας την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη που είχε στον παπά μου. Όταν γεννήθηκε η Γαλλία ήταν κάτι συνταραχτικό για μένα, γιατί ενώ ήμουν 10 χρονών ένιωθα μεγάλη θεία.
Τώρα για το βόλεϊ, η Κάλια κατάφερε όλα όσα δεν κατάφερα εγώ, γιατί μου τεμπέλα. Η Κάλια απέδειξε ότι με υπομονή, με πείσμα, έδωσε διάρκεια. Και για να κρατήσεις, να είσαι αθλητής, πρέπει να αντέξεις το χρόνο. Δηλαδή, η Κάλια απόδειξε με το ήθος της, με την υπομονή της, τις δυσκολίες που άντεξε, ότι έτσι είναι ο αθλητής. Οπότε, καμαρώνω τετραπλά, γιατί όσα δεν καταφέραμε εμείς που σταματήσαμε νωρίς, κατάφερε το μωρό μας. Λοιπόν, ακόμη μια κοπέλα, και όχι θεία, που είναι περήφανη, η Άντρη Ζαχαρίου, τα φιλιά μας. Μεγάλη αδερφή. Είναι μεγάλη αδερφή και ήταν η αδερφή που σε έφερε στη Λευκοσία, ναι, για να σε μεγαλώσει εδώ, έτσι. Ναι, όταν ήρθα για σπουδές δεν είχα κάποιον άλλο στη Λευκοσία, οπότε ήταν... Μεγάλο στήριγμα. Ναι, πάρα πολύ. Και ακόμα είναι. Ό,τι χρειαστώ είναι. Είναι σημαντικό να σε περιτριγυρίζουν άτομα, ναι, που έτσι σε αγαπάνε, και οι άντροι, έτσι, είμαι σίγουρος πως είναι τέτοια. Ναι. Όσον αφορά τις παίχτριες που είχες, είχες αρκετές αθλήτριες που αγαπούσες κι εσύ, ήθελες να πέσεις μαζί τους. Μπορείς να παρεθυμίσεις λίγες. Εννοείς όταν ήμουν μικρή. Και συμπαίχτριες που σου έμειναν. Ας πούμε, και θα σηκώσει τώρα το τηλέφωνο να ζητήσει μια γνώμη. Είχα ενδάλματα, μεγάλα ονόματα. Όχι και τη ανόρθωση, αλλά και άλλων ομάδων, όπως ήταν η Χρυστάλλα Καραγιάννη, η Ρούλα Κατσάμπη, η Αλεξία Ιροτσίδου, τότε ήταν η Σότια. Φυσικά η δική μας η Γιαννούλα Ιορφανού, για μένα ήταν η θεά. Εντάξει, όταν βλέπεις τέτοιες αθλήτριες, το μόνο που πρέπει να σκέφτεσαι είναι ότι πρέπει να τις φτάσεις, ενώ δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δουλειά για να μπορείς να δώσεις ό,τι έδωσαν αυτές. Πραγματικά ιδάλματα στο κυπριακό βόλεϊ. Όσον αφορά τις νεότερες, έπαιξε τελευταία χρόνια με αρκετές στην εθνική ομάδα, στην ανόρθωση. Είχες αδυναμίες, έτσι. Βέβαια. Έχω αδερφές πλέον. Η Μαρία Ιορφανίδου, που είμαστε μαζί, την γνώρισα στην Ανόρθωση, η Πέτρα, η Αλεξάνδρου που γνωριστήκαμε στην Ανόρθωση, η Γιούλη, η Χριστιάνα που είναι κουμέρα μου στον Απόλλωνα τώρα, εύχομαι να έρθει πίσω κάποια στιγμή. Η Βάσο μου, η Έρικα μου, η Άντρεα, η Στέλλα. Έχουμε έτσι μια σχέση αδερφική, ναι. Πολλές από αυτές που ανέφερες, Κάλια, τους κάναμε πολλά για να βγουν στην κάμερα να μιλήσουν για την Κάλλη, αλλά νομίζω πέρα ότι ήμουν να τα πούν κατηδίαν. Άλλες όμως τις πείσαμε και μίλησαν κάποιες από αυτές. Πάμε να δούμε ποιες αθλήτριες μίλησαν για την Κάλλια Βασιλείου. Κάλλια μου, αρχηγέ μου, εγνώρισα σε πού μου 15-16 χρονών και παίζαμε μαζί τότε, σήμερα με θυμάσαι. Εγώ μια ζωή θυμούσαι να μου θυμώνεις, να θέλεις να παίζω καλύτερα, να μου βγάλεις τον καλύτερο με αυτό, και θυμούμαι που ήρθα πίσω από τις σπουδές μου. Και αμέ παίξαμε πραγματικά μαζί, είμαστε συμπαίχτριες. Και πάλι έδερνες με, πάλι θυμώνες μου, πάλι ευκάλες μου καλύτερο με αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολλά. Ήσουν μια από τις καλύτερες συμπαίχτριες που είχα ποτέ μου. Πολύ πάθος, πολύ αγάπη για την ανόρθωση. Και μακάρι να ξαναυκάλει τη συμπαίχτρια ανόρθωση. Με χάσεις το σέρβις. Δεν είχα την ευκαιρία να παίξω συμπαίχτρια μαζί της, αλλά νομίζω μια από τις κορυφαίες παίχτριες που έφκαλε Κυπριακή παιδοσφαίρα, και νομίζω δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει. Μια τρομερή πασαδόρος πρότυπων για όλες μας εμάς τις πιο μικρές. Που πάντα εγώ εντάξει θυμούμε τη στην ανόρθωση σαν αντίπαλο και πάντα να κουβαλά την ομάδα της και στις δύσκολες αλλά και στις χαρές, στις μεγάλες στιγμές της ανόρθωσης. Μακάρι να έχουμε την ευκαιρία να βγάλουμε και άλλες παίχτριες σαν την Κάλλια. Δύσκολη θέση, ζω το και εγώ μια και παίζω την ίδια θέση, είναι δύσκολη θέση. Αλλά μακάρι να δοθεί ευκαιρία και σε μικρά μωρά να ζήσουν τούτο που έζησε η Κάλλια και την καριέρα που έκαμε. Σίγουρα η Κυπριακή παιδόσφαιρα να είναι πιο φτωχή χωρίς την Κάλλια, αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός. Έχει η ημερομηνία λήξης δυστυχώς. Μακάρι τώρα να κάνει τα πράγματα που εστερήθηκε τόσα χρόνια λόγω του αθλητισμού και της εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Να πω ότι είναι τέλεια αντίπαλος, σίγουρα.
δύσκολη αντίπαλος, αλλά και τέλεια συμπαίχτρια. Την αγαπώ. Ότι όπως είπε και η Στέλλα, τα λόγια είναι περιττά. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, χαρακτήρας, μέλος οικογένειας. Είναι, όπως είπαν πριν, είναι ένα role model της καρδιάς μας, σαν αθλήτρια και σαν άνθρωπος. Τη λατρεύουμε. Να σου πω, έχω έναν special τόπο στην καρδιά μου, γιατί είναι από τα μέρη μου, so νομίζουμε κάπως διαφορετικά με την Γαλλία, αλλά είμαστε και δύο, λίγο ιδιορύθμοι, ναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς έφυγε, θα μας λείψει, ναι, είναι λίγο το ότι θα μας λείψει. Θα είναι απλά χαρούμενη, θα είναι χαρούμενη. Είσαι χαρούμενη. Από τα κουρούτσια μου. Είμαι χαρούμενη γιατί θωρώνται μες στη ζωή μου, θα είναι πάντα στη ζωή μου. Τότε την Ιωάννα κυρίως γιατί δεν είχαμε πολλή σχέση και τα λόγια της συγκινήσαμε πραγματικά. Οι άλλες ταραμένες, φίλες μου, ενώ μιλούμε συνέχεια. Λοιπόν, η Ιωάννα είπε και κάτι για τον ρόλο της Πασαδόρου. Κατανοεί πολύ την θέση και καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι να καθοδηγείς μια ομάδα με τις πάσες σου, με το πώς θα επιτεθείς κατά κύριο λόγο. Τι θεώρεις πως πρέπει να κάνει μια Κύπρια Πασαδόρος, γιατί πλέον λιγοστεύουν οι Κύπριες Πασαδόροι στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, βλέποντας τα τελευταία χρόνια πως σιγά σιγά πάρα πολύ λίγες θα κρατήσουν τον ρόλο. Ναι. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη θέση κομβική για τον κάθε προπονητή. Είναι δύσκολη θέση, πρέπει να οργανώσεις όλο το παιχνίδι. Δηλαδή όταν έρθει το άγχος και πέσει το πανί, τότε δεν μπορεί να παίξει ομάδα. Πρέπει να υπάρχει ηρεμία, πρέπει να υπάρχει άψογη συνεννόηση με τον προπονητή. Εγώ ήμουν πάρα πολύ τυχερή όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είχα προπονητές που πίστευαν σε μένα. Και ξέρεις, Άρη μου, όταν ο αθλητής νιώθει ότι ο προπονητής του πιστεύει σε αυτόν, μπορεί να κάνει θαύματα. Όταν ένας προπονητής μπορεί να σου δείξει λίγο ότι αφισβητείσαι ή δεν πιστεύει τόσο πολύ, τότε η ψυχολογία, δεν ξέρω στο αντρικό, αλλά σίγουρα στο γυναικείο είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σε επιθετικό βαθμό και πολλές φορές επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας όλης της ομάδας. Πάρα πολύ. Όταν δεν υπάρχει αυτοεπίθεση, βλέπουμε πως χάνεται ένα σετ από τους 10 πόντους. Ισχύει. Οπότε ήμουν πολύ τυχερή. Είχα προπονητές που πάντα με στήριζαν, πάντα πίστευαν σε μένα και μου το έδειχναν. Και έτσι ένιωθα πιο ελεύθερη στο παιχνίδι. Να αποφασίζω, αλλά πάντα με συνεννόηση με τους προπονητές. Λοιπόν, κάπου εδώ μπορούμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με περισσότερη Κάλλια Βασιλείου. Στρέφουμε στην εκπομπή Blockout με καλεσμένη την Τέος, παίχτρια της ανόρθωσης, Κάλλια Βασιλείου και διεθνή πεδοσφαιρίστρια. Κάλλια, σου έδωσα χρόνο για να σκεφτείς έτσι λίγο καλές και άσχημες στιγμές. Ποια ήταν η καλύτερη και χειρότερη στιγμή της Κάλλιας Βασιλείου στον χώρο της καλύτερη ασυζητητή ήταν το πρωτάθλημα του 2017, που η κόρη μου ήταν 4 μηνών. Μετά τη γέννανε, έτσι επέστρεψα δειλά-δειλά, δεν επίστευα ποτέ ότι μπορούσα να ξαναμπω στο γήπεδο. Αλλά εν τούτον που σου είπα, ο προπονητής τότε ήταν ο κύριος Μπόσκοβιτς, οπότε μετά από γέννηση έπαιρνε με κάθε μέρα τηλέφωνο. Πότε θα έρθεις, πότε θα έρθεις, πότε θα έρθεις. Στις 50 μέρες με κεσσαρική επία πίσω προπόνηση, πήραμε το πρωτάθλημα, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη, έτσι. Ήθελα να το αφιερώσω στην κοράτσα μου το πρώτο πρωτάθλημα που γεννήθηκε. Ήταν και μεγάλο μπουστάρισμα, υποκίνηση πολύ από τον Μπόσκοβιτς για να μπεις αμέσως και να παίξεις. Ναι. Και νομίζω πως από τη στιγμή που ένιωθες καλά και εσύ... Δεν ένιωθα καλά, ρί μου. Εντάξει, σε ένα σημείο, σε ένα σημείο. Γι' αυτό σου λέω, ήταν τόση πίστη του ότι μπορούσα που με έκαμε να το πιστέψω, ενώ πραγματικά θεωρώ ότι δεν μπορούσα. Απλά
τόσο επίστευε σε μένα που επίστεψα ότι εντάξει, να πω όσο μπορώ. Ήταν, βγήκε σε καλό τελικά. Η χειρότερη? Έχω χειρότερη. Έχω δύσκολες στιγμές. Είχα πολλές δύσκολες στιγμές. Όταν έρχεται ένας τραυματισμός, είχε σοβαρό τραυματισμό. Είχα, ναι. Είχα ένα χειρουργείο πέρσι, μηνίσκο, που νόμιζα ότι ήταν να γίνω καινούρια. Αλλά εντάξει, ήταν ένα χειρουργείο, ένα χειρουργείο. Αλλά είχα θέματα με τα γόνατα μου. Οι τραυματισμοί δύσκολοι πάντα στον αθλητισμό, γιατί κρατούσε πίσω, μετά είναι υπερπροσπάθεια να ξανα. Είναι δύσκολες στιγμές. Δύσκολες είναι όταν δεν πάει καλά η ομάδα, ψυχοφθόρο, γιατί πάεις, προσπαθείς, τόσες ώρες στο γήπεδο, θέλεις να έχεις αποτέλεσμα, δηλαδή στην Κύπρο όταν, γιατί ακούω πολλούς για τις αμοιβές, άκουσα τελευταία των παιχτριών. Νομίζω πρέπει να ντρεπούμαστε λίγο. Στην Κύπρο, εκτός του ότι ο αθλητισμός είναι κυρίως χόμπι, δεν είναι τόσα πολλά τα λεφτά, θεωρώ, που να πρέπει να ασχολούμαστε με τούτο. Επίσης, οι Κύπριες παίχτριες, οι πλήστες δουλεύουν, έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά, έχουν σπίτι. Πρέπει λίγο να σεβόμαστε την Κύπρια αθλήτρια, γιατί πληγώνει κάπως, γιατί ξέρεις πόσα προσπαθείς να προσφέρεις. Πρέπει λίγο να σκεφτούμαστε πριν να μιλούμε. Αν έρχονταν μια πολύ ψηλή αμοιβή από ομάδα εξωτερικού, η Κάλια Βασιλείου θα πήγαινε? Όχι. Θα έφευγε από την Κύπρο? Όχι. Λόγω και της οικογένειας, λόγω της καλής αίσθησης, αν θέλεις, που έχεις εδώ στον χώρο σου, ή απλώς δεν ήθελες να κάνεις το παραπάνω βήμα? Γενικά μου αρέσουν οι αλλαγές, αλλά το όνειρό μου ήταν να παίξω στην Ανόρθωση, γιατί είναι η ομάδα μου. Μετά που έγινε οικογένεια, δύσκολο. Δεν μπορείς να σκεφτείς. Θέλεις να δώσεις όσα περισσότερα μπορείς εκεί που είσαι. Τώρα, υπό άλλες συνθήκες, με πιο επαγγελματικά. Και εφόσον δεν ξεκινούσες, ναι, και με την οικογένεια, γιατί εδώ μετά νομίζω δεν κόβονται όλα. Τέλος. Λοιπόν, πάμε με αυτή την τελευταία τάκα στις κάρτες, να δούμε τα αποτελέσματα σε άντρες και γυναίκες. Για να πάμε και στο αγωνιστικό πλαίσιο, γιατί είχαμε αγώνες. Νέα Σαλαμίνα από ΕΛ 3-0. Η Σαλαμίνα πήρε την πρώτη της νίκη στο Σπύρος Κυπριανού. Μιλάμε για το ανδρικό πρωτάθλημα. Ανόρθωση ΑΕΚ Καραβάς 3-0 στο Θεμιστόκλειο. Η Ανόρθωση πήρε δεύτερη σερή νίκη στους άντρες Κάλια. Και η Ομόνια κέρδισε στην επιστροφή της από τη Σλοβενία. Χάσει τις λεπτομέρειες και αποκλείστηκε στην Ευρώπη. Επέστρεψε όμως και δείχνει πως είναι από τα φαβορή ομάδα του Σάβα Σάβα στο ανδρικό. Πάμε και στο αποτελέσμα του γυναικείου πρωταθλήματος. Η Ολυμπιάδα πέρασε από την έδρα της ΑΕΚ. Έκανε το 3-3 με 3-0. Νέα Σαλαμίνα ΕΛ στο ζωντανό παιχνίδι από την CableNet. Η Σαλαμίνα κέρδισε με 3-2 στο tie break σε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. Η Ανόρθωση κέρδισε στο Σωτήριο με 3-0. Το παιχνίδι του Απόλλωνα με τον Άρη Πολεμίου, για τους γνωστούς λόγους και την μη παρουσία του Άρη στο πρωτάθλημα, κατοχυρώνεται με 3-0 στον Απόλλωνα. Εδώ και οι βαθμολογίες. Η Ανόρθωση με 6 βαθμούς είναι πρωτοπόρος, έχοντας αγώνα περισσότερο από την Ομόνια. 3 βαθμούς ακολουθούν Ομόνια, Παφιακός, Ένωση Αναγέννηση και Νέα Σαλαμίνα. Δεν έχουν ακόμη βαθμό στο πρωτάθλημα από ΕΛ και ΑΕ Καραβάς στους άντρες. Ενώ στις γυναίκες, εδώ η βαθμολογία τους. Η Ολυμπιάδα έχει 9, η μόνη αλάνθαστη ομάδα. Ο Απόλλωνας έχει 2 νίκες και 1 ήττα στους 6. 6 μετρά και η ΑΕΚ Λάρνακας. Η Νέα Σαλαμίνα ακολουθεί με 5 στην τέταρτη θέση και από εκεί και πέρα 4 έχει η ΑΕΛ, 3 η Ανόρθωση, όσους και η Λεμεσός Βόλεϊμπολ, και φυσικά ο Άρης Πολεμίου δεν θα συμμετέχει στο φετινό πρωτάθλημα. Πάμε αμέσως να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Τρεις καθαρές νίκες είχαμε στο πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας ανδρών Μιχάλης Κρασιάς. Για την δεύτερη αγωνιστική, η Ομόνια, επιστρέφοντας από τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, κέρδισε άνετα την Ένωση Νέων Παραλυμνίων Αγέννηση Δερίνιας στο Ελευθερία με 3-0 σετ, δείχνοντας πως και φέτος θα είναι η ομάδα που και πάλι θα διεκδικήσει όλους τους εγχώριους τίτλους. Η ομάδα του Σάβα Σάβα πήρε τα σετ με 25-21, 25-21 και 25-15. Νωρίτερα, την Παρασκευή, οι δύο ομάδες της Αμοχώστου, Ανόρθωση και Νέα Σαλαμίνα, πήραν επίσης καθαρές νίκες.
Οι γιανόλευκοι του Πλατρίτη κέρδισαν στο Θεμιστόκλειο την Αθλητική Ένωση Καραβά με 3-0 σετ, έχοντας και πάλι την τριάδα των Λεωτίεφ, Σιχναγεύσκη και Μπάρντουνεκ σε εξαιρετικό βράδυ. Στο γειτονικό Σπύρος Κυπριανού, την πρώτη νίκη της πανηγύρισε η Νέα Σαλαμίνα. Οι Ερυθρόλευκοι εμφανίστηκαν πολύ καλύτεροι σε σχέση με τον αγώνα της πρεμιέρας και υπέταξαν τον Αποέλ με 3-0 σετ. Η ομάδα του Κυριάκου Αδάμου ήταν καλύτερη και αυτό αποτυπώθηκε στα τελευταία στάδια και των τριών σετ. Οι γαλαζοκίτρινοι δέχτηκαν τη δεύτερη ήττα τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Στο γυναικείο πρωτάθλημα, η Ολυμπιάδα έκανε το 3-3, απολαμβάνοντας τη μοναξιά στην κορυφή. Η ομάδα του Patrick Fogel έκανε η επίδειξη δύναμης στο Κίτιον, επικρατώντας τις νεοφώτιστες ΑΕΚ με 0-3 σετ. Στους άλλους δύο αγώνες, ωραίο παιχνίδι έγινε στο γυμνάσιο Αγίου Νεοφύτου, εκεί όπου η Νέα Σαλαμίνα νίκησε στο tie break την ΑΕΛ. Στο συναρπαστικό μάτς που είχε διάρκεια σχεδόν 2,5 ώρων, οι Ερυθρόλευκες κέρδισαν την ΑΕΛ έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τις Κόλμαν, Χίρτζιου και Χατζικοσταντά, που ήταν κομβικοί στα τελευταία στάδια του αγώνα. Για την ΑΕΛ που προηγήθηκε με 2-1 στα σετ, πάλεψαν σε ακόμα ένα αγώνα οι Φαν Σίκλ, Σιμόνια Σπύρου και Πεχλιβάνη, αλλά οι Κίτρινες δέχτηκαν την δεύτερη ήττα τους στο πρωτάθλημα. Πρεμιέρα στην έδρα μας, δεν θέλαμε τίποτα άλλο παρά μόνο νίκη. Θέλω να πω τα συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΛ, ήταν εξαιρετική, μας δυσκόλεψε, φάνηκε και στο σκορ. Θεωρώ πάντα στο tie break όμως ότι παίζει πάρα πολύ ψυχή ρόλο. Είχαμε παραπάνω ψυχή και το αποτέλεσμα ήρθε σε εμάς. Τα αλήθεια, χάσαμε πάρα πολλά σέρβις σε κρίσιμους πόντους που δεν έπρεπε να χάσουμε. Το παιχνίδι γενικά κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Εντάξει, το πρωτάθλημα είναι μεγάλο, έχουμε ακόμα παιχνίδια. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο και εντάξει, πάμε για το επόμενο παιχνίδι. Τέλος στο Σωτήριο, την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα εξασφάλισε η Ανόρθωση που νίκησε την Λεμεσό Volleyball με 3-0 σετ. Η κυρία ήταν καλύτερη και πήρε τον αγώνα με 25-18, 25-10 και 25-10, με τις Ροζ να μην εμφανίζουν το καλό τους πρόσωπο που είχαν στη νίκη τους επί του Απόλλωνα. Σχόλιο Γκάλια για τα φετινά πρωταθλήματα. Η Ανόρθωση είναι δυνατή, δείχνει δυνατή, κυρίως τους άντρες. Επέστρεψε πάρα πολύ. Εντάξει, νομίζω πως δείχνουν και πολύ καλά δείγματα γραφής οι ξένοι που είναι έμπειροι. Ναι. Όλοι οι παίχτες που επέλεξε το τεχνικό staff. Ένα σχόλιο και για το αντρικό και ένα σχόλιο και για την ομάδα σας, για το γυναικείο. Να έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και στους άντρες και στις γυναίκες. Και στο τέλος θα πανηγυρίσει τους τίτλους η Ανόρθωση. Αντικειμενικά όμως, πάντα. Αντικειμενικά. Λοιπόν, θεωρείς πως το πλαίσιο των 7 ομάδων μπορεί να κάνει καλό στο τέλος της ημέρας στο γυναικείο πρωτάθλημα, έτσι όπως έρχεται? Δεν υπάρχει τόση πίεση στα χαμηλά στρώματα για υποβιβασμό, μιας και η τελευταία ομάδα ουσιαστικά θα παίξει την δεύτερη από την δεύτερη κατηγορία. Είναι και ένα κίνητρο για να παίξουν περισσότερες και μικρές αθλήτριες στις ομάδες τους, Καλία? Μακάρι. Τώρα εντάξει, με τις 4 ξένες λίγο δύσκολα τα πράγματα στο κυπριακό βόλεϊ. Έχει και τα καλά και τα κακά. Οι ξένες σίγουρα ανεβάζουν το επίπεδο, σίγουρα βοηθούν τις Κύπριες να ανέβουν επίπεδο, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά όταν παίζουν 4 ξένες σημαίνει παίζουν 2 Κύπριες. Δεν ξέρω, εγώ διαφωνώ προσωπικά. Τώρα οι ομάδες το ψήφισαν, μάλλον κάτι βλέπουν καλύτερα. Εντάξει, είναι σημαντικό να έχουμε... Πώς θέλουμε να έρθουν τα παιδιά να παίζουν βόλεϊ άμα ξέρουν ότι έχουν πόσες πιθανότητες να παίξουν? Πρέπει να το δουν λίγο, γιατί υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν στις ακαδημίες, εγώ που βλέπω, υπάρχουν ταλέντα που αν δουλευτούν μπορούν να παίξουν βόλεϊ. Και μπορείς να τα υποστηρίξεις προφανώς, για να μπορούν να παίξουν στην πρώτη ομάδα, πρέπει να τους δώσεις και το περισσότερο κίνητρο. Βέβαια, πρέπει να έχουν κίνητρο, γιατί δεν μπορούν να παίξουν. Αν δεν έχουν θέση να παίξουν, τότε... Δύσκολα θα επιλέξουν να μείνουν. Ναι. Λοιπόν, πάμε, επειδή ο χρόνος μας τρέχει, εκκρεμούν οι καλύτερες παίχτρες, αλλά και παίχτες, αυτοί που εμφάνισαν πολύ καλά στοιχεία και μέσω στατιστικής απεικόνησης. Είχαμε από τις ψήφους των προπονητών εδώ τους καλύτερους της δεύτερης αγωνιστικής. Στο αντρικό πρωτάθλημα, η Λεοντίεφ και Χόμπερν ήταν οι κορυφαίοι στον αγώνα της Ανόρθωσης επί της ΑΕ Καραβά. Ο Νικόλας Ελευθερίου ήταν
ο κορυφαίος και σε πόντους στη νίκη της Ομόνιας με την Ένωση Αναγέννηση Δερίνιας. Οδυσσέας Σαββίδης και Λούκας Ιμπαζέτ, αν και υπήρχε και η επιλογή του Μάριου Νικολάου, υπερψηφίστηκαν για να έχουν θέση στην ομάδα MVP της δεύτερης αγωνιστικής των ανδρών, και ο Ήλιεφ ήταν από τους διασωθέντες στο Ελευθερία στο παιχνίδι της Ομόνιας με την Ένωση Αναγέννηση την προηγούμενη Δευτέρα. Ο Κανάρης Παπάς επίσης ήταν ο λίμπερο που ξεχώρισε αυτή την αγωνιστική στους άντρες. Ωραίο το γράφημά μας, Αγγαλία. Τέλειο. Σου άρεσε? Κίνητρο. Είναι έξτρα κίνητρο τώρα. Λοιπόν, έξτρα κίνητρο και για τις γυναίκες. Εδώ βλέπουμε τις παίχτρες που επιλέγηκαν στην δεύτερη αγωνιστική. Εκεί είχαμε την σπουδαία νίκη της Λεμεσού Βολέιμπολ επί του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας δεν εμφανίστηκε ουσιαστικά στο γήπεδο πολεμιδιών και οι Ροζ έκαναν την μεγάλη έκπληξη της αγωνιστικής. Φέρκιουσον, Ρότουολ και Βασιλική Λάσπου με την νεαρή αθλήτρια να χρησιμοποιείται στη θέση του Πασαδόρου και να κάνει σπουδαίο παιχνίδι η Κάλλια, και γι' αυτό χαμογελάς έτσι όταν οι Πασαδόροι πάνε καλά. Μπρουκ Φαν Σίκλ ήταν η κορυφαία και στην δεύτερη αγωνιστική στη νίκη της ΑΕΛ επί της Ανόρθωσης, και Ντρόστο Νοβάκοβιτς οι κορυφαίες για την ομάδα της Ολυμπιάδας Νεάπολης στη νίκη επί της Νέας Σαλαμίνας. Η Νέα Σαλαμίνα είχε και την δεύτερη και την τρίτη αγωνιστική την πολυτέλεια να έχει μια πάρα πολύ καλή λίμπερο, ο λόγος για την Μαρία Χίτσιου, η οποία μίλησε και στην κάμερα της CableNet. Αυτά έτσι ως πρόγευση και για τις κορυφαίες αθλήτριες της αγωνιστικής. Θα προσπαθούμε να έχουμε έτσι απολογισμό και από τους προπονητές των ομάδων που διακρίνουν κάποια στοιχεία από τους αθλητές που διακρίθηκαν. Έτσι και η εκπομπή μας θα προσπαθεί να μεταφέρει έτσι και τους αθλητές που στιγμάτισαν την κάθε αγωνιστική. Πάμε να δούμε τις επόμενες αγωνιστικές για να πούμε περισσότερα. Από Ανόρθωση είναι το ανδρικό πρωτάθλημα. Αύριο λοιπόν από Ανόρθωση στο Λευκόθεο, Ένωση Αναγέννηση Παφιακό στην Δερίνια με τηλεοπτική κάλυψη από CableNet Sports 3, και ΑΕ Καραβά Ομόνια στο Σπύρος Κυπριανού το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι στο 8:15, μετά και την επισήμανση από την Κυπριακή Ομοσπονδία Πεδοσφαίρισης. Εδώ βλέπουμε και την επόμενη αγωνιστική, την ερχόμενη Τρίτη, στο γυναικείο πρωτάθλημα. Η ΑΕΛ υποδέχεται τη Λεμεσό Βόλεϊμπολ. Η Ανόρθωση έχει ρεπό. Ολυμπιάδα Νεάπολης Απόλλωνας, το ντέρπι στο Νεάπολη επιστροφή, και Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ Λάρνακας, και πάλι τηλεοπτικό θα είναι το παιχνίδι στο γυμνάσιο Αγίου Νεοφύτου, με τη Νέα Σαλαμίνα αυτή τη φορά να υποδέχεται την ΑΕΚ και να θέλει δεύτερη σερή νίκη. Αυτά όσον αφορά το πρόγραμμα. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Καταληκτικό σχόλιο από την Κάλλια Βασιλείου, η οποία εντάξει, είχε μια γεμάτη εκπομπή μετά από γεμάτη καριέρα, Κάλλια. Άρη μου, ευχαριστώ. Μόνο χαμόγελα. Μόνο. Οι συμπαίχτριες αυτό θέλουν από την Κάλλια Βασιλείου, από εδώ και έπειτα. Μόνο χαμόγελα. Θα ασχοληθείς με την προπονητική, θα είσαι στο χώρο? Ξέρω, μπορεί όταν φύγει ο παίχτης που μέσα μου να πιο εύκολο, αλλά τώρα ακόμα είμαι ζεστή, ξέρεις. Ακόμα σε μεταβατικό στάδιο, οπότε αυτό θα σε ρωτήσω σε άλλη φάση της ζωής σου. Λοιπόν, Κάλλια, σε ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Σου ευχόμαστε και εμείς με τη σειρά μας ό,τι καλύτερο στο υπόλοιπο της ζωής. Ευχαριστώ. Να χαίρεσαι πάντα, να έχεις αυτή την εύθυμη διάθεση. Ευχαριστώ πολύ. Και εδώ θα είμαστε. Θα πούμε στα γήπεδα να σας βλέπω τώρα. Την κερκίδα, να είμαστε πιο κοντά. Το ελπίζω. Ευχαριστούμε και εμείς για την εδώ παρουσία σου. Καλή κάθε καλό. Συνέχεια. Αυτά είχαμε για σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα εδώ στο CableNet Sports 3 στις 8.30. Καλό βράδυ.